Μια νέα επιδρομή εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα της Δευτέρας στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιείται ως βάση για υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως η φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του νοσοκομείου έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες. Ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για στοχευμένη επιχείρηση, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός κατέλαβε το νοσοκομείο και συνέλαβε 80 ανθρώπους. Για ώρα η προσμονή εκατοντάδων απελπισμένων Παλαιστινίων για ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας εντείνεται. Υποφέρουμε εδώ. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου τρεφόμαστε απλά με αλεύρι. Το αλεύρι δεν είναι καν φαγητό. Τρώμε ξερό ψωμί. Όμως σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να παραδώσουν βοήθεια μέσω χερσαίων δρόμων στο μεγαλύτερο μέρος του Παλαιστινιακού θύλακα εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ισραηλινοί, των συγκρούσεων και του χάους που επικρατεί. Ενώπιον του Ισραηλινού Προέδρου Ισάκ Χέρτσοκ και του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς διερωτήθηκε την Κυριακή αν αξίζει το τόσο υψηλό κόστος η επίτευξη ενός έστω τόσο σημαντικού για το Ισραήλ στόχου.